Ο στόχος 2 είναι η εξάλληψη της πείνας και οι στόχοι μετριούνται πια από τη Eurostat. Πόσο φαγητό πετύχεται στην Ευρώπη το 2016. Σύμφωνα με την έρευνα που μας έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι το νούμερο, 143 δισεκατομμύρια ευρώ, πολλά. 474.000 τόνοι είναι το food waste ετησίως στην Ελλάδα. Αυτό είναι πάνω κάτω στα 540 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η εκπαίδευση, παίζει η αφύπνιση. Αν μπορεί ο πλανήτης να θρέψει το μεγάλο πληθυσμό, τα 9, τα 10 δισεκατομμύρια, ναι, ο πλανήτης μπορεί να θρέψει 20 δισεκατομμύρια. Αύριο το πρωί, η τέχνη του να ισορροπείς, του να παράγεις, χωρίς να επιβαρύνεις τον άνθρωπο, όταν παράγεις υγιή προϊόντα, ή το περιβάλλον. Άρα λοιπόν, τι μένει να κάνουμε? Να αλλάξουμε στάση ζωής. Αν μπορούσαμε να γυρίσουμε ένα διακόπτη και όλη η γη να την καλλιεργούσαμε βιολογικά, τι θα είχαμε? 60% λιγότερη ρήπανση στο περιβάλλον. Φέρνουμε το μέλλον που επιθυμούμε στο προσκήνιο. Τα παιδιά να εξοικειωθούν στη φύση, στην επαφή με το τι είναι αυτό που τρώγεται, να δώσουμε να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει καροτιά, όπως και δεν υπάρχει και πατζαριά. Τα παιδιά αυτά που θα μεγαλώσουν με τέτοιου είδους αρχές είναι αυτά που χρειάζεται για να κάνουν τη μεγάλη μετάβαση. Ο ρόλος του αγρότη αλλάζει. Ο αγρότης εκ των πραγμάτων, όσο περισσότερη τεχνολογία βάζουμε στην εξίσωση, τόσο περισσότερο πρέπει να μετατραπεί σε γεωπόνο, σε επιστήμονα. Οι προηγούμενες γενιές από μένα είναι στην πλήρη άγνοια. Αυτό. Δηλαδή, Εφής, Γεωργία, άμα το πεις σε οποιοδήποτε χωριό, θα σε κοιτάνε σαν εξωγήινο. Έχει λοιπόν η νέα ΚΑΠΑ 9 ειδικούς στόχους, 3 οικονομικούς, 3 περιβαλλοντικούς και 3 κοινωνικο-οικονομικούς. Η ουσία της διαπραγμάτευσης είναι αυτές οι δύο αντίθετες τάσεις που υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Μία που υποστηρίζει ότι η ΚΑΠ πρέπει να ενισχύει τα εισοδήματα των αγροτών, να αποτελεί δίκτυο ασφαλείας για τα εισοδήματά τους. Και η άλλη μερίδα των κρατών μελών που πιστεύει ότι η ΚΑΠ θα πρέπει να είναι πράσινη. Η στήριξη της πράσινης ΚΑΠ θα στηρίξει και το εισόδημα του αγρότη. Μέσα από μια διαδικασία σχεδιασμού bottom-up, δηλαδή συζητάμε πρώτα, βλέπουμε ανάγκες, αναδεικνύουμε τοπικές δυναμικές, στη συνέχεια στηρίζουμε και χρηματοδοτούμε. Το αναρχητικό πάρκο Λεωνιδίου, μια επένδυση τάξης των 100.000 ευρώ, 300 διαδρομές αναρχητικές, άλλαξε την εικόνα και την οικονομία της περιοχής. Πραγματικά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα νομίζω ότι ζούμε μια πολύ καλή στιγμή για την Εφή Γεωργία. Δεν υπάρχει μεγάλο ευρωπαϊκό έργο στο κομμάτι που να μην δεις πολλά ελληνικά ονόματα μέσα. Το κράτος δεν πρέπει να το βλέπουμε όπως το βλέπουμε συχνά τώρα στην περίπτωση, ας πούμε, της νεοφιλελεύθερης πολιτικής ως τον δανειστή της τελευταίας ευκαιρίας, τον lender of last resort. Πρέπει να τον βλέπουμε σαν τον επενδυτή της πολιτικής κατεύθυνσης.